σαν προχθές 9 Φεβρουαρίου, στα 1857, πριν ακριβώς από 145 χρόνια, παρέδωκε την υπέροχη ψυχή του στον πλάστη ο μεγάλος εθνικός ποιητής μας, Διονύσιος Σολωμός, και έγραφε ακριβώς στο τέλος των επιλεγωμένων και προλεγωμένων του ο μεγάλος ο φίλος του προχθές παράδοσε το πνεύμα ο κόμ Διονύσιος Σολωμός, ποιον άνθρωπον έχασεν ο ελληνικός κόσμος, η ανθρωπότης όλη, αρκετά και μόνα το δείχνουν η ευαγγελική ζωή του και τα ποιητικά του έργα. Είχε τόση δύναμη, είχε το χάρισμα να εμπνεύσει και στην πλέον ανέσθητη ψυχή με το αγγελικό του ήθος τα πάντα είχε τόση δύναμη φλογερή του καρδιά, ώστε να αναστήσει και τα νεκρωμένα αισθήματα εις τα ξένα στήθη. Αυτός ο οποίος είχε την αρετή, που είναι το στεφάνι των άλλων αρετών, τη γλυκιά ταπεινοφροσύνη, τόσο αληθινή, ώστε εστόμωσε το πικρό δόν του φθόνου. Αυτός από εκεί που είναι βέβαια, δέχεται με ευγνωμοσύνη τους τεναγμούς μας, καθώς με τρυφερή συγκίνηση εδεχότουν ζώντας μεταξύ μας το χαιρέτσμα του μικρότερου ανθρώπου. Και κλείνει εδώ ο Μέγας Ιάκωβος Πολυλάς τα προλεγόμενα και αφιερώνει στον ίδιο τον ποιητή κάτι που έγραψε ο ίδιος όταν ζούσε για άλλους, αλλά ταιριάζει ακριβώς για τον εαυτό του. Και τι έγραφε, «Κι αν για τα πόδια σου καλέ, κι αν για την κεφαλή σου κρίνους ο λίθος έβγανε χρυσό στεφάνι ο ήλιος, δώρο δεν έχουνε για σέ και για το μέσα πλούτος, όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Και ο μεγάλος δεύτερος εθνικός ποιητής μας, Κωστής Παλαμάς, που κι αυτός απέθανε στο τέλος του Φεβρουαρίου, 27 Φεβρουαρίου 1943, θα μιλήσουμε και γι' αυτόν, τι λέει για τον Μεγάλο Σολομό. οι Μεγάλοι καταλαβαίνουν τους Μεγάλους και τους περιγράφουν. Δεν ξέρω αν βρίσκεται σ' άλλη λογοτεχνία ποιητή, με έργα έτσι λιγοστά και έτσι μισοκάμωτα, όμοια γερός και πλούσιος και σημαντικός σαν το Σολομό. Ο Σολομός ο αν δεν κράτησε όπλο, με τη λύρα πλήρωσε το μεγάλο φόρο προς την πατρίδα. Φτάνει πως έγραψε τον ύμνο και την καταστροφή των ψαρών, και τους ελεύθερους πολιορκημένους. Και τελειώνει στο χασμού ο Παλαμάς για το Σολωμός εξή. Θα περάσουν χρό... τα χρόνια και οι καιροί και η Μούσα θα χτίσει στην Ελλάδα ναούς και λειτουργούς θα βρει αγνότερους, πιο άξιους, πιο ξακουστούς. Και ακόμα ο Σολωμός θα στέκεται στην κορυφή ζωντανή πηγή για την νεότερη ποιήση. Για την αλήθεια πολεμούσε και ο Σολωμός όταν γύρευε την απόλυτη ομορφιά στην ποίηση και τη ζωή στην ομορφιά στη γλώσσα, δεν είναι εκείνο που είπε το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικών ότι είναι αληθινό. Ο γέροντας Πορφύριος, αποτιμώντας το μεγάλο Σολομό, έλεγε «Είδατε, βρε παιδιά, για να είναι ένθεος ο Σολωμός, πόσο ψηλά ανέβει» γεννήθηκε σε περιβάλλον Ιταλικό, Δυτικό και Καθολικό. Έτσι ανατράφηκε και έφυγε από τη Ζάκυνθο δέκα χρονών παιδάκι αφού το ορφάνεψε από πατέρα τον Νικόλαο Σολομό που είχε έρθει από την Κρήτη. Πήγε στην Ιταλία σαν βάρβαρος, γράφει ο ίδιος. Και εκεί έμαθε όλη τη σοφία, καλλιέργησε την ψυχή του, και έγινε δυνατός και σπουδαίος μέσα σε δέκα χρόνια. Μα δεν έμεινε εκεί, κοντά στο Μόντι και το Μοντάνι και τους άλλους ποιητέ και λογίους. Ξαναγύρισε στην πατρίδα του, διότι δύο αγάπες, δύο αγάπες τον τραβούσαν πάλι στο άνθος της Ανατολής, στη Ζάκυνθο. Δύο αγάπες η ελευθερία και η γλώσσα. Αυτό που λέει στο διάλογο. Μήπω έχω και τίποτα άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα. Ποια ήταν η ελευθερία, η ορθοδοξία παρακαλώ. Και ποια ήταν η γλώσσα, το δημοτικό τραγούδι. Αφού σε ένα ωραίο ποίημα που έχει γράψει η σκιά του Ομήρου, βάνει τον Όμηρο να του λέει να γράφει και να ομιλεί στη δημοτική, που είναι η γλώσσα του λαού που είναι η λαλούμενη, που είναι η θεσπεσία γλώσσα, η οποία όμως, σημειώθηκε αυτό, γιατί έχουμε ακρότητες και εκεί, βγήκε, βγήκε, από τα νταμάρια και από την αθάνατη πηγή της αρχαίας ελληνικής και της βυζαντινής. Στην εποχή του Σολομού, τι κάνει λογιότατη, το αναφέρει στο διάλογο, μπορείτε να το διαβάσετε όσοι θέλετε, προσπαθούσαν να κάνουν τους ανθρώπους να μιλάνε με τη γλώσσα του ομήρου. Αν ήταν δυνατόν. Η γλώσσα είναι δυναμικό γεγονός. Τρέχει στους αιώνες. Ό,τι χρειάζεται το κρατάει και ό,τι δεν χρειάζεται το αφήνει. Και μάλιστα η ελληνική γλώσσα, μοναδική γλώσσα στον κόσμο, η οποία έχει το γεγονός της συνέχειας. Δεν διακόπει ποτέ από τις αμμουδιές του ομήρου μέχρι τα σήμερα λαλείται και ομιλείται συνεχώς και γράφετε. Έχουμε διάφορα ιδιώματα, διάφορες παραλλαγές, διάφορες φάσεις, θα το λέω με καλύτερα, αλλά είναι η ίδια η γλώσσα. Ενώ η λατινική, η άλλη μεγάλη κλασική γλώσσα που είναι πρωτοπέδι της αρχαίας ελληνικής, διεκόπη κάποτε και έχουμε σήμερα τις νεολατινογενείς γλώσσες, τις λατινογενείς, την αγγλική, τη γαλλική κλπ. Η ελληνική γλώσσα δεν διακόπει ποτέ, δεν σταμάτησε ποτέ. Ο Σολωμός εχέρετο να διαβάζει τον Όμηρο και τους αρχαίους και να τους μεταφράζει στη λαλούμενη. Δεν θα καταργήσουμε τη γλώσσα μας. Η γλώσσα είναι ενιαία και ήταν λάθος, καταργήσαμε τα αρχαία ελληνικά, τα οποία διδάσκαμε βέβαια κατά ένα τρόπο τυπικό και βαρετό σε σημείο που να μην θέλουν τα παιδιά και οι σπουδαστέ, φοιτητέ και μαθητέ όλων των βαθμίδων να μην θέλουν να μάθουν αρχαία ελληνικά για τα διδάσκαμε με τον πιο άχαρο και αντιδραστικό τρόπο. Και κατορθώθηκε έτσι να φτάσουμε στο άλλο άκρο, να κοπούμε από τις ρίζες μας. Ο Σολωμός δεν έλεγε αυτό. Σολωμός πήγαινε και στην αρχαία και στη Βυζαντινή και στο Ευαγγέλιο και στον Ιώβ και στον Ιερεμία και στον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό επίσκοπο Μαϊουμά τον Αγιοπολίτη και διάβαζε τα αθάνατα και θεόπνευστα αυτά έργα και μαγεύεται η ψυχή του, εφρενόταν η καρδιά του και του ήρχονται μεγάλες, πολύ μεγάλες εμπνεύσει. Αλλά όλα αυτά τα μετακαίνωνε στη νέα ελληνική γλώσσα, στη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού. Το δημοτικό τραγούδι είναι το αίμα και το δάκρυ του λαού. Η δημοτική γλώσσα είναι η γλώσσα των νεομαρτύρων, είναι η γλώσσα των νεοελλήνων, είναι η γλώσσα εκείνη που καταστάλαξε από την αρχαία και τη βυζαντινή και τη λογία, από τις οποίες όμως ουδέποτε απεκόπη. Και αυτό το βρίσκομαι να απεικονίζεται παραστατικά και καθαρότατα στον άλλο μεγάλο της νεολική λογοτεχνίας μας, στον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Και όχι θυμάμαι το μεγάλο ελίτη που λέει «Όπου σας βρίσκει το κακό και όπου θολώνει ο νου σας, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη». Τι έχουμε στον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, χωρίς λογιοτατισμούς και χωρίς μανίες επιβολής της αρχαίας ελληνικής ως έχει, τι βρίσκουμε την ιστορία και την παρουσία συνόλου της ελληνικής γλώσσης από τον Όμηρο μέχρι τις ημέρες του Κυρ Αλέξανδρου και μέχρι σήμερα. Βλέπουμε στα θάνατα έργα του διηγήματα, μυθιστορήματα και ό,τι άλλο να περνάει ολόκληρη γλώσσα. Όμηρος, Ευαγγέλιο, Βυζαντινή, νέο μαρτυρολόγιο, δημοτικό τραγούδι και η λαλούμενη δημοτική, όχι φτιαχτεί όπως τώρα που πολλοί μεταφράζουν την καθαρεύουσα ή την αρχαία και τη λένε δημοτική. Άλλη είναι η δομή της αρχαίας και της καθαρεύουσας και άλλη η δομή της νεοελληνικής κοινής θα τη λέγαμε καλύτερα. Βλέπουμε τον Παπαδιαμάντη στι τυχομηθίε, στου διαλόγου, να βάνει τι ουρέ του, να μιλάνε ακριβώ αυτή τη γλώσσα, αυτή αυτή. Τη γλώσσα, αυτή τα αυτή, τη γλώσσα του λαού. Του λαού μα. Και είναι υπέροχη και με του ιδιωματισμού και με τι ντοπιολαλιέ και με την κόφωση των φωνιέντων και με την παράληψη των φωνιέντων. Κρατείτε μόνο το φωνιέν που είναι φορέα του τόνου το πλάρε, λέει, αντί να πει το πουλάρι. Λοιπόν, αλλά τι έχουμε ολόκληρη τη γλώσσα μας τον κύριο Αλέξανδρο και είναι η γλώσσα εκεί που κατά τον αλήτη ασκεί μαγεία στις ψυχές, στη διάνοια, στη ζωή και στο βίο μας. Θα πιο κοντά παιδιά, αλλά γεμίσει αυτό, δεν πειράζει. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό και τον Παπαδιαμάντη τον διαβάζουμε και τον ξαναδιαβάζουμε όπως και τον Σολωμό παρότι φαίνονται διαφορετικοί, στο βάθος και στην ουσία είναι ήδη. Γιατί ο Παπαδιαμάντης γράφει πηγαία, γράφει με τις ψυχής το πείρωμα, γράφει με το αίμα της καρδιάς του, γράφει ολόκληρη την ελληνική γλώσσα, γιατί και η αρχαία και η καθαρεύουσα έχουν τη χάρη τους, έχουν την ομορφιά τους, αλλά και η δημοτική είναι το στερνοπέδι τους, Εκεί κατασταλάζουν, εκεί καταλήγουν. Και θα προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε και θα βρεθεί ακόμα εκείνος ο οποίος αδελφοί και πατέρες μου θα καταργήσει την ελληνική γλώσσα. Γιατί η ελληνική γλώσσα πάει με τη Ρωμιοσύνη. Την ελληνική γλώσσα τη διάλεξε η Εκκλησία, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα και κατέγραψε σε αυτή το Ιερό Ευαγγέλιο. Δεν την επέβαλαν οι Έλληνε. Αστεία πράγματα. Η Εκκλησία επέβαλε την ελληνική γλώσσα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί μα κατηγορούν πολλέ φορέ. Ο τάχα εμεί για τον ένα λόγο ή τον άλλον βάλαμε τη γλώσσα Δεν βάλαμε εμεί. Δεν είμαστε τόσο άξιοι. Άλλο στο Ελληνισμό στα χρόνια του Χριστού έπαινε τα λίσθια. Όπω και όλη η ανθρωπότητα. Και είχε φτάσει, η ανθρωπότητα. Και είχε φτάσει στο τέλο τη. Ο Χριστό εδιάλεξε τη γλώσσα την ελληνική πολυτελειότερη γλώσσα του κόσμου, η πιο ποιητική, η πιο εκφραστική και με αυτή εξέφρασε και διατύπωσε ο άνθρωπος δια του Αγίου Πνεύματος και μέσα των Ιερών Αποστόλων και Ιερών Συγγραφέων τα ρήματα του ουρανού, την αλήθειά του που μένει στον αιώνα και είναι καταδικασμένη λοιπόν η Εκκλησία με την καλή έννοια να λαλεί την ελληνική γλώσσα, κι είμαστε εμεί περήφανοι και τυχεροί, α το πούμε και αυτό. Να είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο στη δική μας τη γλώσσα. Και η ελληνική ορφόδοξος εκκλησία είναι η μόνη ορθόδοξη εκκλησία στον κόσμο που ακούει τον Απόστολο, το Ευαγγέλιο και τη Θεία Λειτουργία στη γλώσσα της, στο πρωτότυπο. Στο πρωτότυπο. Και θα προχωρήσει η ελληνική γλώσσα δεν θα βρεθεί κανείς να την καταργήσει. Θα συνεχίσει, θα συνεχίσει και όταν θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, το ποτάμι της γλώσσας μας θα εκβάλει στον παράδεισο. Θα εκβάλει στον παράδεισο. Γιατί πολλοί φιλέλληνες και Ρώσοι και άλλοι ορθόδοξοι τι λένε. Φοβούμεθα ότι και στον παράδεισο την ελληνική γλώσσα θα ομιλούμε. Αλλά η ελληνική γλώσσα, επειδή έχει το μέγα αυτό προνόμιο και είναι η γλώσσα του Θεού, τι γίνεται, βάλετε. Βάλετε. Και ισχύει εδώ αυτό που έχει πει και έχουμε πολλές φορές αναφέρει ο μεγάλος και θείος Κολοκοτρώνης. Έχετε δει μπρένα πετροβολούν πλατάνια. Τις καρύδιες πετροβολούν που έχουν καρύδια. Έχει καρίδια η ελληνική γλώσσα και το παραδέχονται περισσότερο όχι οι Έλληνες δυστυχώς, αλλά οι ξένοι, οι φιλέλληνες, οι ελληνιστέ, εκείνοι που μαγεύτηκαν, μαγεύονται και θα μαγεύονται μέχρι τη συντέλεια του κόσμου από την αθάνατη ελληνική γλώσσα, από τη μουσική γλώσσα, από την υπέροχη αυτή γλώσσα. Γι' αυτό είναι τιμή και χαρά μας και κάφημα που την έχουμε. Κάφημα εν κυρίω, και που μας διάλεξε ο Χριστός τη γλώσσα και η Άγια Εκκλησία και αναγκάστηκαν λαοί δηλαδή, και τα έθνη όχι με επιβολή αλλά από ενθουσιασμό και από λαχτάρα και από θεία μαγεία να μάθουν την ελληνική γλώσσα την, την ελληνική γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να διαβάζουν το Ευαγγέλιο στο πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα. Βάλετε σήμερα και διάφοροι λένε το ένα και τ' άλλο. Αυτοί θα περάσουν. Η γλώσσα θα μείνει και θα μαγεύει και θα ενθουσιάζει και θα χαροποιεί. Ας τη διώξουν από παντού. Ας την αποβάλουν. Ας κάνουν οτιδήποτε. Και μια εκκλησιά να λειτουργεί και μια εκκλησιά να λειτουργεί στα ελληνικά δεν χάνεται η ελληνική γλώσσα και η αρχαία και η καθαρέβουσα και η νέα ελληνική. Η μία είναι γιαγιά, η άλλη είναι η κόρη και η άλλη είναι η εγγονή. Δεν χάνεται. Ακούμε τη Θεία Λειτουργία αιώνες τώρα. Ακούμε τα Ιερά Αναγνώσματα αιώνες τώρα. Και δεν κουραστήκαμε. Κάθε φορά τα αισθανόμεθα καινούργια. Τα νιώθουμε ζωντανά. Μπαίνουν μέσα στην ψυχή μας. Και αν κάποιες λεξούλες δεν καταλαβαίνουμε τι λένε, Υπάρχει και η διέστηση, υπάρχει και το αίσθημα, υπάρχει και το πνεύμα το Άγιο το οποίο μας φωτίζει και καταλαβαίνουμε και κατανοούμε τα πνευματικά και υψηλά νοήματα της Θείας Λειτουργίας και των ύμνων αλλά και της Ιεράς και Αγίας Γραφής. Ήλθε <κοίλθε κοίλθε> λοιπόν ο μεγάλος ολωμός από την Ιταλία ξανά στην Ελλάδα για τον τράβηξαν οι δύο αγάπες, η ελευθερία και η γλώσσα. Μάθαινε στους ανθρώπους τη Δημοτική, μαγεμένος από την Αρχαία και επηρεασμένο από τη Βυζαντινή. Και τη δίδασκε σαν ένα ωραίο ποτάμι, σαν ωραίο παραμύθι, Σαν μια ωραία ιστορία, σαν ό,τι το πιο σημαντικό και υπέροχο. Και τι γινότανε, έγραφε σε αυτήν, έγραψε πρώτα και κύρια, τον εθνικό ύμνο στην ελευθερία, σε γλώσσα δημοτική. Υμνούσε την ελευθερία με αυτή τη γλώσσα, με αυτό το ιδίωμα το γλωσσικό με αυτό τα γόνι της αρχαίας και την κόρη της καθαρεύουσας. Υμνούσε την ελευθερία. Έχουμε τον περίπιστο ύμνο του εις την ελευθερία. Ποια είναι αυτή η ελευθερία. Άμα το διαβάσουμε τον ύμνο ολόκληρο που αποτελείται 158 στροφών, βλέπουμε ότι η ελευθερία είναι το Πνεύμα του Άγιο. Η θεά αυτή της ελευθερίας που πήγε στην Τριμπολιτσά που πήγε στο Μεσολόγγι την ημέρα του Χριστού, όπου άνθιζαν οι λόγοι για το τέκνο του Θεού, που πήγε στα δερβενάκια, που έκλαψε τους Έλληνες κατά το διχασμό διαρκούς της Επαναστάσεως και που στο τέλος προτείνει στους βασιλείς, στους χριστιανούς της Ευρώπης που κρατάνε το Σταυρό να έλθουν και να χτυπήσουν και εδώ, δηλαδή στον Αβαρίνο. Ήλθαν και χτύπησαν και ελευθέρωσαν την πατρίδα μας από τους Τούρκους. Είναι υπέροχος ο ύμνος στην ελευθερία. Διότι λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή της ελευθερίας του Χριστού που είναι η προσγαλάτας το εξής. Ού το πνεύμα Κυρίου εκεί και ελευθερία. Όπου υπάρχει, όπου ευρίσκεται, όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί είναι και η ελευθερία. Προσωποποιεί εδώ ο Μέγας Σολωμός την ελευθερία. Την ελευθερία που κρατά στα χέρια το σταυρό και τα βάγια που πάει και νικά. Και την χαίρεται ο ελληνικός λαός, εμπνέεται από αυτήν, γιατί όπως λέει ο Θεοδωράκης κολοκοτρώνει στα απομνημονεύματά του, η ιδέα για την ελευθερία και η επιθυμία, όπως λέει επακριβώς, μας ήρθε ως μία ιδέα, ως μία βροχή από τον ουρανό. Έβαλε ο Θεός την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και την παίρνει πίσω. Και όπως λέει ο μεγάλος φωτάκος στα απομονέμα του Κολοκοτρώνη, με τα χέρια των αγωνιστών κρατούσε ο Θεός τα όπλα και ελευθέρωνε την πατρίδα μας. Γι' αυτό και εκείνοι μακάριοι και μεγάλοι πολεμούσαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Και όταν πιάσαμε τα όπλα είπε ο μεγάλος Κολοκοτρώνης στην πνίκα του Πανεπιστημίου είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Γιατί πατρίδα δεν υπήρχε. Ή μάλλον πατρίδα, τροφός και φρουρός ήτανε η Άγια Εκκλησιά. Και όταν κάποιοι ξένοι περιηγηταί Ρώτησα να τζοπάνει σε κάποιο βουνό που επεσκέφθησαν τι πιστεύει, κοίτα κοντά ένα εκκλησάκι και χτυπώντα το, δείχνοντα το με τη μαγκούρα του είπε: Εγώ πιστεύω ότι πιστεύει αυτή, δείχνοντα την εκκλησία έτσι με εγκάφηση. Και τι πιστεύει αυτή, του λένε: Ότι πιστεύω κι εγώ. Ότι πιστεύω κι εγώ. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δηλαδή έχουμε ταύτιση του ελληνικού λαού με την ορθόδοξη εκκλησία του, τη μάνα του, την τροφό του, τη φρουρό του. Όταν έπεσε ω πολιτικό συνασπισμό το Βυζαντινό κράτος, η Εκκλησία συνέχισε την πορεία της μέσα στο πέλαγος και στο χώρο της πηχτής σκλαβιάς. Οι λόγοι και οι δυνατοί και οι όποιοι άλλοι πήραν το δρόμο για τη Δύση. Έμαθαν τους Ιταλούς και τους άλλους τα κλασικά γράμματα και τη Θεία Γραφή. Έμεινε όμως σε αυτόν εδώ τον κατακαημένο τόπο που μπήκε στην Αγία και Μεγάλη του Παρασκευή δεσποτάδες, παπάδες, διάκοι, καλόγεροι και χριστιανοί. Και τότε αγκάλιασαν τον εσταυρωμένο Χριστό, γιατί το είχαν ξεχάσει σχεδόν στο τελευταίο αιώνα του Βυζαντίου, και γι' αυτό έπεσε το Βυζάντιο, κατάλαβαν τη θλιμμένη Παναγιά και πήραν από τη χάρη τους τόση παρηγοριά, τόση δύναμη, τόση ελπίδα, που φέρεται με το στόμα του Δημοτικού Τραγουδιού να παρηγορούν την παρηγορήτρα Παναγιά και τον Αφέντη το Χριστό λέγοντας «Σώπασε κύρα και μην πολλά δακρύζεις, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα ναι. Και έγραψε ο μεγάλος Διονύσιος Σολωμός «Παρακαλώ τα μπάτσα στο σπίτι σας και μπορείτε και έχετε διαβάσει το εθνικό ύμνο» έγραψε και τους ελεύθερους πολιορκημένους, εμπνεόμενος από το μικρό αλωνάκι, το πολιορκημένο μεσολόγγι. Και όταν άκουγε από το λόφο του στράνι τις κανονιές που, ακου... στο μεσολόγι, που έπεφταν στο μεσολόγγι, έλεγε κλέγοντας «Βάστα καημένο μεσολόγγι». <Κι> και εκείνο με τη λύρα του τη δίκαιη που κράταγε στον νόμο έψαλε και τραγούδισε τα πάθια και τους καημούς της πονεμένης ρωμιοσύνης αφενός και αφετέρου εμψύχωσε τους αγωνιστάς. Μπήκε μέσα στην ομορφιά της ελληνοορθοδοξίας του ελληνικού τραγουδιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ελαβώθηκε. Το λέω ο ίδιος σε έναν αξονικό στίχο στο ποίημά του Πόρφυρας. Άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του. Γνώρισε την Έλληνο Ορθοδοξία. Γνώρισε αυτό το μάγεμα, αυτό το όνειρο, αυτό που βασίλεμα δεν έχει. Και ενθουσιάστηκε και φωτίστηκε και βρήκε στόχο και προορισμό και εργασία και νόημα στη ζωή του ο Μέγας Σολωμός και πολέμησε και εκείνο με τη δίκαιη λύρα και του ανήκει μεγάλο μερίδιο των πολεμάρχων του 1821. Στη, στη Δε Ζάκυνθο είχε γνωριστεί και με το μεγάλο κολοκοτρώνι. Και είχαν αποκτήσει αμοιβαία, αμοιβαία φιλία και αμοιβαία εκτίμηση έτρεφο ένας για τον άλλον. Μεγάλη εκτίμηση, μεγάλη αγάπη. Φωτίστηκε λοιπόν. Γι' αυτό και όλο το έργο του σολομού το ποιητικό, παρότι είναι σε αποσπασματική μορφή παραδομένο το περισσότερο, διαπνέεται, διατρέχεται από δύο πράγματα, από το φως και από τη λευκότητα. Φως το πόδι, φως το χέρι και όλα γύρω ήταν φως. Άστραψε φως και γνώρισε, ο νιός τον εαυτό του. Για την Ορθοδοξία έλεγε, είναι φως που πατή χαρούμενο, τον άδει και το χάρο. Μιλάει για τη λευκοντημένη και φεγγαροντημένη Μιλάει για την ομορφιά της πλάσεως, για την πρόκληση του Απρίλη και του έρωτα, για το ανασεμό και ανασαμό και την ευωδιά των κλαριών και των δέντρων. Κάτι πιο δύσκολη ώρα στο Μεσολόγγι. Πόσα άνθη και καρπούς έχουν τα δέντρα, τόσα άρματα κλείνουν, δηλαδή περιβάλλουν το μικρό αλονάκι, το ένδοξο αλονάκι. Κι όμως μέσα εκεί είναι οι αδελφή ελεύθερη. Είναι με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι με τη χάρη του Χριστού. Και περιμένουν να βγούνε, να πάνε απέναντι. Και είναι τώρα εκεί με τους αδελφούς. Εδώθε με το χάρο, ο οποίος διαβάζει τους ελεύθερους πολιορκημένους ή πολιορκισμένους όπως λέει το πρωτόγραφο, αισθάνεται μια υπερούσια χαρά. Θέλει να σηκωθεί, να πολεμήσει, να δράξει τα όπλα τα πνευματικά και τα συμβατικά, να ελευθερωθεί ο ίδιος από τις όποιες σκλαβές, σκλαβιές της μέσα και της έξω και να φέρει ελευθερία του Ευαγγελίου, την ελευθερία έως εσχάτου της γης, σαν ένας νέος εις σαν ένας νέος μεταρρυθμιστής του κόσμου και αναμορφωτής του, είναι η περούσια η Και συνερεί εκεί, προσπαθεί μάλλον να συνερέσει το ορατό με το αόρατο, το ουράνιο με το επίγειο, το θείο με το ανθρώπινο. Και σε κάποιες στιγμές το καταφέρνει. Αλλά είναι και στιγμές που δεν μπορεί να συνερέσει αυτά τα δύο φοβερά μεγέθη. Και τι κάνει, βάζει τελίτσες, σιωπή, αφασία που θα λέγα στα εξάρχεια. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να λαλήσει, δεν μπορεί να εκφράσει. Και κάθεται ενώπιον του αρήτου μυστηρίου, ενεός, ταπεινός προσκυνητής και καταφάσκει το άφατο με τη σιωπή του πια που θα είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος κατ' τον Άγιο Ισαάκ Άστραψε φως και γνώρισε ο τον εαυτό του. Γνώρισε ο Σολωμός τον εαυτό του όπως είχε γνωρίσει και τον εαυτό του και ο μεγάλος συνώνυμός του και Άγιος της Εκκλησίας, Διονύσιος Επίσκοπος Αιγίνης, Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης, ο οποίος δεν είχε καθόλου μα καθόλου ελληνική καταγωγή. Ο πατέρας του Νορμανδός, η μητέρα του Ιταλίδα και ήλφαν στη Ζάκυνθο και εκεί ως καλοπροαίρετοι και ως αγαθοί Ισραηλίτε μπήκαν και αυτοί στο μεγαλείο της Ελληνοορθοδοξίας και έγιναν ελληνικότεροι των Ελλήνων και ορθοδοξότεροι των Ορθοδόξων. Και φτάνει ο Μέδας Διονύσιος να γίνει Άγιος της Εκκλησίας. Και ποιος γνωρίζει πως ήταν ξένος, κανένας και δίκιο έχει. Και δίκιο έχει. Αυτή είναι η Ρωμιοσύνη. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Τι σημαίνει η Ρωμιοσύνη. Όλα τα έθνη στην Ορθοδοξία όπω έγινε στην πολυεθνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όπω έκανε ο Μέγα Κωνσταντίνο και ο Μέγα Θεοδό που τον κατηγορούν πολύ. Λαύρα φερόμενοι εναντίον. Λαύροι φερόμενοι εναντίον. Όλα τα έθνη έγιναν ένα έθνο. Ένα γένο. Το έθνο το Άγιο. Το έθνο των Ορθοδόξων. Το γένο των Ορθοδόξων Χριστιανών. Και αυτοί όλοι είναι αδελφοί μα. Γιατί σήμερα μα επιβάλλουν να θεωρούμε αδελφοί μα, αδελφού μα, όλου εκείνου που έρχονται εδώ που δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, είναι μουσουλμάνοι οδήποτε, δικαιωμάτους να είναι. Αλλά από εκεί πέρα, κανείς άλλος δεν θα μας πει ποιος είναι αδερφός μας, παρά μόνο ο πρωταδελφός μας Χριστός και η Αγία του Εκκλησία. Αδελφοί μας είναι όλοι εκείνοι που βαπτίστηκαν στην ορθόδοξη Κολυμβήθρα, στην ορθόδοξη Εκκλησία, που βγήκαμε από την ίδια μήτρα. Η αδελφής δελφείο στα αρχαία σημαίνει τη μήτρα, την γυλιά και το α το αθρηστικό, δεν είναι αρνητικό εδώ, το α το αθρηστικό σημαίνει όλους εκείνους οι οποίοι βγήκαν από την ίδια κολυμβήθρα. Κι ας είναι Βούλγαροι, κι ας είναι Αλβανοί, κι ας είναι Κινέζοι, κι ας είναι οτιδήποτε. Αυτοί είναι αδελφοί μας και όταν βιώνουν την Ορθοδοξία, όχι απλώς να κάνουμε ένα βάπτισμα και όπως κάνουν πολλοί Αλβανοί, κάνουν τρία και τέσσερα και πέντε και προκαιρούν σε, μια, σε ένα χωρέο εδώ πέρα, μην πω ονόματα, βάφτιζα ένα παιδάκι και εκείνο το καημένο είπε στα αρβανίτικα «Κι άλλη φορά ρε μαμά θα με βαπτίσετε». Τάξω <Κι> <Κι> ο παπάς που ήξερε τα αρβανίτικα και καταλάβατε, σταμάτησε, σταμάτησε στη μέση το μυστήριο. Γιατί δεν μας σώζει ο τύπος μόνο και δεν μπορούμε να λέμε μόνο Κύριε, Κύριε και να μην κάνουμε το θέλημα του πατρός ημών του εν ουρανής. Γιατί και όσοι είναι βαπτισμένοι σήμερα και βγαίνουν στη τηλεοράσει και τα ραδιόφωνα και κυρίω οι διεθνιστέ και βρίζουν την Ορθοδοξία, βρίζουν την πατρίδα, βρίζουν τι δεσποτάδε, βρίζουν τα πάντα. Λε αυτή είναι η αναμάρτη. Μόνο δεν μπορούσε θα μπορούσε να κάνει έτσι και αυτό δεν το κάνει. Κρύβεται και φοβάται. Πιστεύει και φρύσει. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή είναι ορθόδοξη. έχουν ελληνικά ονόματα. Δεν είναι αδελφοί μα. Τι είναι, Όσπερο, Εθνικό και ο Τελώνης. Το λέει ο Χριστό, δεν είναι δικιά Κακοφαίνεται σε μερικού ω προεθνικό και ο τελώνης. Και πρώτα τι κάνουμε, φροντίζω με του αδελφού μα, λέει ο Απόστολο Παύλο. Και όλοι αυτοί που φωνάζουν του τηλεοράσει, πιστεύω ότι δεν θα έχουν φροντίσει κανένα ξένο. Κάνα μετανάστη, έστω και τον χειρότερο ακόμη τον ταλέπορο. Τα έχουμε αυτού εγώ. Άλλο φταίει. Που οι εκκλησίε, ο αρχιεπισκοπό μα, οι ενορίε, του δίνουν και τρώνε, του δίνουν και πίνουν, του δίνουν και περνάνε. Αυτοί είμαστε οι Έλληνε, παιδιά, γιατί είμαστε ορθόδοξοι. Έχουμε μέσα στο DNA μα που και από αυτό το σταθμό. Έχουμε την ορθοδοξία. Τι θέλετε από εκεί και πέρα. Έχουμε την αγάπη, έχουμε τη συγγνώμη, έχουμε την καλοσύνη, έχουμε την ταπεινοσύνη. Έχουμε την εσπλαχνία. Έχουμε την ανθρωπιά ευξημένη μέσα στην ορθοδοξία. Έχουμε αυτό το μεγαλείο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και μα τη λένε και από πάνω. Μα τη λένε γιατί η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία και γενικότερα η, η Ορθόδοξη έχει καρύδια. Και πετροβολάν. πετροβολάν. Και έτσι έχει ο λαό στείλει βουλευτά. Βουλευτή, είναι πατέρα του έθνου. Δεν εξαρτάται ο βουλευτή από το κόμμα. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Είναι αντιπρόσωπο του έθνου, αντιπρόσωπο του λαού. Πού θα βρούμε ευσχήμονα βουλευτά, όπω ήταν ο Ιωσήφο Παρημαθέα, να φωνάξουν και αυτοί εκεί, να φωνάξουμε κι εμεί, να, να φωνάξουν και οι άλλοι, να φωνάξουμε όλοι, να φωνάξουν και οι καλοί ξένοι που έρχονται εδώ να πάρουν Ορθοδοξία και Ελλάδα, δεν είναι όλοι. Κακοί μερικοί είναι πιο καλοί από εμά. Αλλά όχι όλοι. Λοιπόν, να αναστήσουμε την πατρίδα μα. Να κρατήσουμε το φω τη. Το φω τη Ελληνοορθοδοξία. Το χρειαζόμεθα όλοι. Όλοι. Και εκείνοι που την πολεμούν περισσότερο. Περισσότερο. Έχουμε ανάγκη από ελευθερία, από αγάπη, από φω. Από μεγαλείο. Ο Μέγας Σολωμός ο Μέγας Σολωμός πρόσφερε τόσα πολλά στην επαναστατημένη πατρίδα μας και μας άφησε την υπερούσια ποιησή του που κάθε φορά που τη διαβάζομαι αναβαπτιζόμεθα στα νάματα της δημοτικής γλώσσας που έρχεται από την αρχαία και τη βυζαντινή και στα νάματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και μαγευόμεθα και προσπαθούμε να ζούμε όπως έλεγε και ο ίδιος με λογισμό και μόνιρο και προσπαθούμε να κρατάμε πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας. Ελευθερώθηκε η πατρίδα μας. Το χάρηκε ο Σολωμός και πολλοί μαζί του. Αλλά στη συνέχεια και με άντολοφονία του μεγάλου φίλου του Ιωάννου Καποδιστρίου, που είναι η ψυχή της Ελλάδος, μπα το κολοκοτρώνει, πικράθηκε τα μέγιστα ο Κόμ Διονύσιος Σολωμός, εκεί στους κορφούς που είχε μετικήσει και που έμενε. Πικράθηκε και δεν ήρθε ποτέ, τουλάχιστον εγώ το έχω βρει, δεν ήρθε στην ελεύθερη Ελλάδα, δεν ήρθε στην ελεύθερη πατρίδα μας δεν ήρθε διότι δεν ήταν αυτό που περίμενε. Την περίμενε ελληνοορθόδοξη κι όμως είχε ετερόδοξους βασιλείς και κυβερνήτας πλην του μακαρίτου Ιωάννου Καποδιστρίου που απέθανε ως εθνομάρτης για την πίστη και το γένος. Δεν είχε ελληνοορθόδοξο προσανατολισμό της επέβαλαν λογιότατη μια γλώσσα ψεύτικη και την πήγαιναν αλυσοδεμένη αλλού. Αυτό πόνεσε αφάνταστα και πίκρανε το μεγάλο Σολωμό. Ακόμη και ο μεγάλος Μακρυγιάννης έλεγε αν ήξερα ότι έτσι θα γινόταν ελεύθερη πατρίδα μου και θα είχε αυτό τον τρόπο υπάρξεως δεν θα πολεμούσα. Και κάπου αλλού σημειώνει μας κυβερνούν των Τούρκων τα παιδιά. Και ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο άλλος μεγάλος, λέγει στη φόνη σαν δεν απατώμε την πλιατσικολογία των Τούρκων διεδέχθη η φορολογία ποιος άλλος. Η μειώτα έχουσα. Δεν ήρθε λοιπόν ο μεγάλος Σολωμός στην πατρίδα μας στην ελεύθερη πατρίδα μας. Δεν το άντεχε. Δεν το άντεχε. Και από τότε μέχρι σήμερα με φωτεινά διαλύματα που επικυρώνουν τον κανόνα η πατρίδα μας ή τουλάχιστον η ηγεσία της, η πολιτική κυρίως ήταν έξω από το πνεύμα της ελληνοορθοδοξίας. Και κατά καιρού από τον Όθωνα μέχρι τα προχθές, είχαμε στην πατρίδα μας κρίση ηγεσία. Κρίση ηγεσία. Τα τελευταία όμω χρόνια, δυστυχώ, έχουμε και κρίση λαού. Ο λαό ήταν αλλού τότε, από τον Όθωνα μέχρι προχθέ, στην ελληνοορθοδοξία του, στην πατρίδα του, στη γλώσσα του, στην αγάπη του, στα ιδεώδη του, στην ιστορία του, στα τραγούδια του. Τώρα βγαίστε έξω να δείτε, Βγαίστε έξω να δείτε, Βγαίστε έξω να καμαρώσετε. Πού είναι η γλώσσα, πού είναι η μουσική μας, η αθάνατη η δημοτική μουσική. Εγώ δεν λέω να ακούσουμε και Μπετόβεν, να ακούσουμε και όλες τις προφύλες, άκουγε. Αλλά να έχουμε και τα δικά μας. Να κρατάμε και τα δικά μας. Η ελληνόρθοδοξία δεν είναι μισαλλοδοξία. Όχι, είναι άνοιξη, είναι ελευθερία, είναι ο Απρίλης, είναι έρωτας, είναι χαρά, είναι ελευθερία ένσαρκη, είναι μεγαλείο, είναι ευγένεια, είναι αρχοντιά. Γι' αυτό, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την ελληνοορθοδοξία μας, να μαγευτούμε από αυτήν και να φωτιστούμε και να φωτίσουμε όπως έκανε ο Μέγας Διονύσιος Σολόμος, του οποίου η μνήμη να είναι αιωνία και η ευχή να είναι μαζί με όλους μας, με το έθνος και γένος μας και με όλη, όλη την οικουμένη και με κάθε ποιητική και υπέροχη ψυχή. Θερμότατα σας ευχαριστώ και τους πατέρες, και το Ίδρυμα και το σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας μας και του ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν και περισσότερο ευχαριστώ όλους εσάς που με τόσο κόπο άλλη νηστική και άλλη οτιδήποτε έχοντας φτάσατε εδώ και ακούσαμε την Ιερή Παράκληση και κάναμε και το ταπεινό αυτό αφιέρωμα στο Μεγάλο Σολομό όταν μπορέσουμε τα πάμε σπίτι μας ή όποια άλλη στιγμή ή και πάντοτε όπου μας βρίσκει το κακό και όπου θολώνει ο νους μας, ας μνημονεύουμε Διονύσιο Σολωμό και ας μνημονεύουμε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Μεθαύριο Παρασκευή 15 του μηνός, 5 με 6 το πρωί, θα έχουμε θεία λειτουργία. Και την επόμενη Τετάρτη θα κάνουμε την παράκληση 3 ώρα. Σήμερα κάναμε εκτάκτωση, θα σας εξηγήσω γιατί. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με θέμα «Η Αγία Φιλοθέη, η κυρά των Αθηνών». Τώρα ας ψάλω με τον Εθνικό μου της Εκκλησίας και ας πω μετά τι θα κάνουμε. Τι πέρμαχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσαν αριστερέα αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσων ή να και πάλι σας ευχαριστώ. καλή σας νύχτα και καλή αντάμωση